Κάτι ρωτήσουμε λοιπόν, αυτό πρώτα που λέγανε να για, το... Για ποιο? Για το πρόστιμο που έφαγαν ο αστυνομικός με τη σύντροφό του, τις 50.000 τουρκικές λίρες. Πόσα χρήματα είναι? Α, παρά το γεγονός ότι δεν βρήκαν, δεν τους καταλόγησαν τίποτα. Γιατί φάγαν πρόστιμο? Αλλά δεν τους καταλόγησαν τίποτα, δεν βρήκαν κάτι στα κινητά τους τηλέφωνα. Είχα μέση ο τέλος. Σήμερα το μεσημέρι τα δύο παιδιά θα έρθουν στην Ελλάδα γύρω στις 12 με 1. Θα πληρώσουν σήμερα το πρωί αυτό το πρόστιμο. Παρ' όλα αυτά, κατά την Τουρκία φυσικά έχουν διαπράξει, επειδή μπήκαν σε στρατιωτικά απαγορευμένη ζώνη, έχουν διαπράξει αυτό το παράπτωμα, γιατί αυτό τους γράψανε. Επομένως θα πρέπει να πληρώσουν, αλλά είναι και τα δικαστικά έξω μαζί, έτσι, είναι περίπου 10.000 σελίρες τα δικαστικά έξοδα. Επομένως, θα πρέπει να το πληρώσουν, θα καταθέσουν σήμερα το πρωί το ποσό και έπειτα θα είναι επιτέλους ελεύθεροι να έρθουν στην Ελλάδα μετά από μία εβδομάδα περίπου, 5 μέρες σήμερα, τα δύο παιδιά. Εντάξει, όπως βλέπουμε και εδώ, χθες το βράδυ, βγήκαν, ψώνισαν σε ένα σούπερ μάρκετ εδώ, όπως βλέπουμε στις εικόνες μας, στην Αδριανούπολη. Στη συνέχεια με το αυτοκίνητο τους πήγαν εκεί που διαμένουν. Να πούμε ότι ήταν σε κάποιο κατάλημα του Γενικού Προξενείου της Αδριανούπολης, όχι σε ξενοδοχείο, γιατί από τη στιγμή που τους είχαν πάρει σε κάποιο κατάλημα που έχει σε ξενοδοχείο το Γενικό Προξενείο, γιατί τους έχουν πάρει τα διαβατήρια, επομένως δεν μπορούσαν να διαμείνουν κάπου αλλού. Άρα, ελεύθεροι το μεσημέρι, θα τους δούμε πιθανότατα μετά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Τους περιμένουν φυσικά στην Αλεξανδρούπολη δικοί τους άνθρωποι. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά, παρόλο που υπήρχε αυτή η περιπέτεια μίας εβδομάδας που κανένας δεν ήξερε πώς θα εξελιχθεί, γιατί όλοι φοβηθήκαμε με το που έγινε αυτό. Όλοι φοβηθήκαμε ότι ενδεχομένως να είναι μία περίπτωση σαν αυτή με τους δύο στρατιωτικούς που πήρε 6 μήνες για να απελευθερωθούν, γιατί και ο Μανώλης Βαλασούδης είναι ένστολος. Γι' αυτό το λόγο φοβήθηκαν όλοι ότι μπορεί οι τουρκικές αρχές να το τραβήξουν. Αλλά τελικά, όπως είπαμε, θα έρθουν στην Ελλάδα και θα τους δούμε μετά το μεσημέρι.